καθιστεί και τον είδε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και είπε είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου ολοκλήρου. Όχι καυχόμεθα ότι είμαστε εμείς ορθόδοξοι και θα πάμε στον Παράδεισο. Μήπως μείνουμε έξω το Παραδείσο. Θα περάσει κοσκίνα για να πάμε το Παράδεισο. Δεν θα πάμε. Αν μας ελεήσει ο Θεός, αν δεν κάνουμε και όταν μετενόησαν οι Εβραίοι στον Ιωάννη τον Πρόδρομο και βαπτίζοντο, εκείνος απαντούσε. Σας εβάφτισα, σας εξομολόγησα, αλλά ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας. Μου είπατε ότι μετανοήσατε, σας εβάφτισα, σας εξομολόγησα. Να δω τα έργα σας, λέει. Αλλά τα έργα μας είναι έργα μετανοημένων ανθρώπων. Ή επιστρέφουμε πίσω. Ή επιστρέφουμε πίσω όπως τη γυναίκα του Λότη και μείνουμε και εμείς στήλοι άλατο. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας σκέπει. Με την απογραφή, τι θα κάνουμε? Με την απογραφή, να έρχομαι στην απογραφή. Αυτή τη στιγμή, επειδή κατέβηκε η Παναγία μας από τη Ναζαρέτη στην Βηθλεέμ, ανέβηκε. Κάτω ήταν η Ναζαρέτη, πάνω ήταν η Βηθλεέμ. Όταν ανέβηκε για να απογραφεί. Δεν είναι αμαρτία η απογραφή. Εφόσον έχουμε την απογραφή της Παναγίας μας, δεν μπορούμε εμείς να αρνηθούμε. Αλλά τι ακούω, τι γίνεται, τι λέγεται, ότι από τη στιγμή που θα υπογράψεις ότι είσαι μέλος του ελληνικού βασιλείου, την ίδια στιγμή έχουν το δικαίωμα να σου πάρουν και τα εντόστια σου να τα δώσουν εις άλλον κόσμο. Και να προσέχετε πολύ, δεν μπορούμε διά της βίας να μας δώσει να βγάλουμε τα δικά μας τα εντόστια να τα δώσουμε κάπου άλλο. Ως 18 ετών δεν θέλει απογραφή. Όποιο παιδί πεθάνει μέχρι 18 ετών του παίρνουν όλα τα όργανα χωρίς να ερωτήσουν κανένα. Δεν μπορούν να έχουν το δικαίωμα στον ελληνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων, έτσι διάβασα. Όποιος θέλει, φτιάχνει καρδιά. Πρέπει να υπογράψεις ένα χαρτί. Υπέ την δήλωση, ναι, το διάβασα. Να λάβει τα στοιχεία σου μετά και θεωρείσαι πιθανόν δόητη. Όχι. Πρέπει να υπογράφεις χαρτί και κατοχυρώνεις ότι είναι η δική σου υπογραφή. Γιατί, ναι, το διάβασα αυτό και το συζήτησα και με άλλο. Πατήρ Σάβα, η κάρτα του πολίτη είναι η διαφωνία μας. Αν δεχτούμε. Όλα εκεί. Τώρα συζητάμε για την απογραφή. Δεν μας ήταν απογραφή. Απογραφή τη στιγμή γραφόμαστε. Πόσα σπίτια έχεις, πόσο απογραφή. Εχθέ τώρα έγινε. Δεν μου ζήτησε άλλη ταυτότητα. Εδώ η κατά του πολίτη είναι το πρόβλημα. Αν θα πάρουμε το χάραγμα, το 666 παραδείγμα, αυτό έχει σχέση. Το απογραφή δεν έχει καμία σχέση. Μου ήρθε χθε. Μου λέει πώς λέγεσαι τα δω. Έχει σπίτι, έχει παιδιά. Εδώ ποιο μένει, εγώ τη σύζυγό μου. Άλλο τα παιδιά μου είναι αλλού. Ωραία. Πότε το έχεις πει, το 1979. Αυτό. Δεν μου ζήτησε τίποτα άλλο που να ήταν κάτι σχετικό με την πίστη μου. Χθες έκανα. Τώρα, βέβαια, αυτό το... Αυτό το οποίο ακούετε, είναι για τα όργανα του ανθρώπου, διότι τους βάλανε οι Ευρωπαίοι να μας μάθουν εμάς την πίστη και την πατρίδα και την οικογένεια. Να μας διδάξουν αυτοί οι ανώμαλοι. Αυτοί είναι όλοι οι ανώμαλοι. Όλοι οι ανώμαλοι είναι αυτοί. Άλλο λοιπόν, είπαμε τώρα για άλλο θέμα. Ναι. Τώρα για το απογραφικό έρχονται... Υπάρχει θέμα δικό μου αν θέλω να δώσω τα όργανα. Δεν μπορεί να με αναγκάσεις. Αυτό δεν μας έχουν αναγκάσει ακόμα. Συγγνώμη, μισό κυρία μου. Πριν κοιμηθεί ο Παλήμψος Σαραφείμ, είχε δηλώσει, κάνει επιδηλώση ότι διαθέτω τα όργανά μου, όταν θα πεθάνω. Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Όχι, Σαφή μιλάω, ξέρω τι. Λοιπόν, έκτοτε, ο καθένας είναι ελεύθερος να δηλώσει εάν δίνει τα όργανά του ή όχι, μετά το θάνατο του.
Δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό εγώ δεν το έχω ακούσει πολύ. Μα υποχρεώνει. Συγγνώμη, είπα για την αγκαλιά του κρατικού. Είναι νόμος. Δεν σα δώσω. Είμαστε όλοι δότες. Χωρίς όμως να το καταλάβουμε, είμαστε όλοι δότες. Πάτερ Σάβα, υπόθηκε το εξής. Άτομα μέσα από το χώρο της Εκκλησίας μας, και μιλάω για τον ομό Ηλίας, για το διάβασα ίδια με τα μάτια μου στην πατρίδα, υπόθηκε ότι η Εκκλησία είναι υπέρ των δοτών και μάλιστα ο πρώτος δότης ήταν ο Χριστός μας που έλυσε το αίμα του. Δεν φύλαξα το απόγευμα. Το είδα και αυτά τα λόγια παραπλανούν όλους όσους ανήκουμε, είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και μπαίνω μέσα στο ίντερνετ και ψάχνω τη θέση της Εκκλησίας. Φυσικά εγώ αυτά τα είδα, κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Μπαίνω μέσα στο ίντερνετ και βλέπω ότι από κάποιους, δεν ξέρω αν είναι αγιορείτες ή κάποιοι άλλοι, λένε ότι είναι εναντίον των δοτών, γιατί είναι εν ζωή πρέπει να βρίσκεται ο άλλος όταν του αφαιρεί στα όργανα και μάλιστα την ώρα εκείνη που εμείς τον βλέπουμε ότι μπορεί να είναι σε κόμμα, ο άλλος μπορεί να προσέρχεται νοερά μέσα του για να σωθεί η ψυχή του. Και το μόνο όργανο που μπορούν να πάρουν από άνθρωπο που έχει πεθάνει είναι μόνο από το μάτι μπορούν να πάρουν, όχι από αλλού. Κάτω του πολίτη τι γίνεται. Να προσέξετε. Ας την κάρτα εσύ τώρα, άλλο θέμα τώρα εδώ. Σου κολλήθηκε η κάρτα. Να προσέξετε περιστατικά. Περιστατικά τα οποία μας συγκλονίζουν. Στην Αμερική υπήρξε ένα περιστατικό μιας κόρης, η οποία ήταν 17 χρόνια φυτό και ερχόντουσαν οι γιατροί να πάρουν τα όργανα γιατί ήταν κλινικώς νεκρά. Ήταν οι γονείς όμως εκεί και έλεγαν όχι, δεν θα πάρετε τα όργανα από το παιδί μας. Στα 17 χρόνια σηκώθηκε. Εάν επέτρεπαν οι γονείς και έβγαζαν τα όργανα αυτού του πλασμάτου, τι θα γινόταν. Και οι άλλοι που ήταν έγκυος που μας είπατε. Οι άλλοι οι οποίοι ήταν έγκυος, άλλα τόσα χρόνια, έγκυος, εγέννησε το παιδί και εκείνη ήταν αμήλυτη και ακίνητη. Και μεγάλωσε το παιδάκι και γεννήθηκε και έζησε και η μάνα, έζησε και το παιδί. Σάββα, να ενημερωθεί ο κόσμος, να φτιάξουμε χαρτιά, να μην είμαστε εδώ τους οργάνων. Τούτο πρέπει οπωσδήποτε. Αυτό, παιδιά, δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος και μάλιστα... Να έρθεις απογραφείς το δίνεις. Όχι, δίνω. Εμένα ήρθαν, επειδή έχω τώρα 10 μήνες να δω τηλεόραση, δεν ήξερα ότι θα γίνει απογραφή. Μου χτυπάνε την πόρτα εκείνη την ώρα, ζήμα, τους λέω, μπορείτε να έρθείτε πιο αργότερα. Μου λέει, είμαστε από την απογραφή μια κοπελίτσα. Και έκανα απογραφή, μου ζήτησαν μόνο τετραγωνικά σπιτιού. Πόσοι μένουν και αν έχω οικογένεια και παιδιά. Τίποτε άλλο. Δεν μου ζήτησαν. Εγώ χθε σα λέω, δεν είναι παλιό. Χθε είναι όλοι. Δεν είναι ούτε από υπογράφει, δεν είναι υπέγραψε. Δεν μου ζήτησαν. Μα σα λέω, κυρία. Σας ζήτησα με την απογραφή σύρμα και να υπογράψουν την κάρτα, την ταυτότητα. Όχι, ήταν μια σχέση. Τι τα συγκέφτουν τώρα το ένα με το άλλο τώρα. Αυτό είναι το δεύτερο. Δεν ακολουθούνται τη συζήτηση. Και τα συγκέφτουν τώρα και πάνε άλλα θέματα μπροστά. Κατάλαβες τι γίνεται. Στην υπέγραψη. Γι' αυτό τα χάρη. Αν δεν μιλήσει και εσύ, θα γίνει. Θα γίνει την απογραφή και για δίκαιος. Μας έχουν γράψει παλιά παπούτσια τους όλους. Για τρία φορά τα κημητήρια. Και ο Γιάννης. Και όποιος θέλει, μάλλον τώρα νομίζω αν έγινε νόμος, θα γίνεται η καύση εδώ στην Ελλάδα. Κάνουν εκκλήμανση εδώ. Άλλο τούτο. Ναι, αυτό. Και εγώ ρώτησα έναν υπουργό προσωπικά και του λέω εάν είχαν κάψει τον Άγιο Διονύσιο, τον Άγιο Σπυρίδωνα,
Γνώση ο Πατάπη. Να γίνει το Ρώσο. Πού θα βρίσκαμε σήμερα τα άγια λείψανα που εγωδιάζουν από προσκυνού και να έχουμε αυτά τα χιλιάδες θαύματα. Η απάντηση ήταν τίποτα. Τώρα λέει κάναν νόμο, δεν ξέρω αν ψηφίστηκε, να γίνουν εδώ οι καυτονεκρός στην Βουλγαρία. Αλλά για την απογραφή που είπαμε τη στιγμή οι αδερφοί εδώ πέρα, δεν μας πίεσανε κανένας. Αν με στοιχεία να υπογράψουμε ότι δίνουμε τα όργανά μας. Και είπα ένα παράδειγμα, πριν χρόνια που έζηγε ο Αΐμισος Σεραφείμ, είχε δηλώσει, εγώ είμαι δωρητής των οργάνων του σώματός μου. Πριν χρόνια, αν θυμάστε πρώτα το θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Αφού δεν τα παίρνει μετά τα άλλα το καλέ, κύριε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει γίνει όμως, δεν το άκουσα αυτό το πράγμα. Εγώ με ενδιαφέρει αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Το 666 τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα. Το δέχεται η Εκκλησία μας αυτό. Μπορεί να πάρει θέση και να πει όχι ή ναι. Να ξέρουμε να απαντήσει ο λαός. Και ρωτώ τον υποψήφιο βουλευτή μας εδώ πέρα, ο οποίος μπορεί να συγηθεί στον πρόεδρο, να μας κάνει ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Να μας κάνει νόμο. Έχουν κάνει ερωτήσεις. Συγγνώμη να πω κάτι. Να σας πω κάτι. Αν με επιτρέπετε, πάτε Σάββα να το αρπαοκάλυψω. Μέσα από τον χώρο της Εκκλησίας πρέπει να διατηρούμε ερωτηματικά. Επειδή λέτε, κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουμε και πού ανήκουν. Και πρέπει κάπου να είμαστε επιφυλακτικοί για το τι λένε. Εγώ είπα, κυρία μου, είπα το Πάτερ Σάββα. Και εκκλησία και ισχύουν να πελέψει. Η Αγία Γραφή μιλάει ξεκάθαρα. Αν δεχτούμε, τελειώσαμε, διώχνουμε το Χριστό κοντά μας. Αν δεν δεχτούμε, θα έχουμε. Μπορεί να είναι κάπως υψηλά στρώματα κάποιον τον χώρο. Α, τα ψηλά στρώματα, καλέ αδερφή. Α, τα ψηλά στρώματα. Να μιλάμε για να προλάβει να βγει το γάλα του Παπαγκρίση. Αφήστε την το λοιπόν, παιδάκια μου. Ακούστε τώρα εδώ τον Γιώργο, για ησυχάστε. Ησυχάστε παρακαλώ. Το λοιπόν, εμείς έχουμε να πούμε μόνο μια φράση του Κυρίου μας. Προσέχετε λέγει, μη πλανηθείτε. Τελείωσε. Αυτό το είπε ο Θεός μας, αυτό θα κάνουμε, να προσέχουμε. Ο κάθε ένας μόνος του ό,τι θέλει ας κάνει, είναι ελεύθερος να προσέχει και την υπογραφή του που θα βάλει, γιατί τη βάζει την υπογραφή του, γιατί θα έρθει μετά και να του πει εδώ υπέγραψε. Άρα δεν μπορεί να πεις τίποτα, ούτε να διαμαρτυρηθείς ούτε τίποτα. Και να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Μείνε πιστός, λέγει, άχρη θανάτου και δώσωση το στέφανον της ζωής. Εγώ θέλω να μείνεις μέχρι το θάνατον πιστός, λέγει. Όχι τώρα πιστός και ύστερα πιστός. Διότι πολλές φορές λέμε θα κάνω το θέλημα του Θεού και ύστερα από λίγο δεν το κάνω. Να μας φυλάει ο Θεός μας, παιδάκια μου, να μας αξιώσει στον τον κόσμο να ζήσουμε κοντά του και στην επουράνια του Βασιλείου. Αμήν.